Οι δυνάμει του Κιέβου συνεχίζουν να υφίστανται βαριέ ανθρώπινε και ηλικέ απώλειε ενώ προσπαθούν να προελάσσουν στο πλαίσιο τη λεγόμενη εαρνή αντεπίθεση. Η ρωσική ομάδα δυνάμεων Βοστοκ δήλωσε στι 14 Ιουλίου ότι οι μονάδε τη κατέστειλαν τι δραστηριότητε μια Ουκρανική ομάδα αναγνώριση κοντά στο Νοβοντονιέτσκοε και ματέωσαν μια απόπειρα διεξαγωγή πολεμική αναγνώριση κοντά στο Ραβναπόλ στην κατεύθυνση του νότιου Ν Επιπλέον η ομάδα κατέστρεψε έναν αριθμό φορτηγών pick ανατολικά του κρατικού αγροκτήματος Οκτιάπρ και διέκοψε μια προσπάθεια εναλλαγής μονάδων στη Μαράκοβκα. Η αεροπορία της ομάδας στόχευσε επίσης μια συγκέντρωση ουκρανικών στρατευμάτων και τεθωρακισμένων οχημάτων που ετοιμάζονταν να εξαπολύσουν επίθεση κοντά στη Μακάροβκα. Κατά τη διάρκεια του πολέμου κατά των πυροβολαρχείων, το πυροβολικό τη ομάδα κατάφερε να καταστρέψει δύο ρημουλκούμενα βιδοβόλα M στα B κοντά στο Σελένο, Επόλε, και τη Βρυμπνιέφικα. Στην κατεύθυνση τη Ζεπορόζια, η ομάδα δυνάμεων Βοστοκ απέκρουσε αρκετέ επιθέσει κοντά στο Ραμπότινο, το Πιατιχάτκι και βόρεια τη Ζερεμπιανκά. Καταστράφηκαν ένα άρμα μάχη, σε ένα τεθωρακισμένο όχημα και αρκετά φορτηγά. Τρία βιδοβόλα καταστράφηκαν επίσης στο Ορέχοβ, στο Στεπνογκόρσκ και στη Τεμιρόβκα. Νέα βίντεο από αυτή την κατεύθυνση δείχνουν έναν αριθμό κατεστραμμένων ουκρανικών αρμάτων μάχης και τεθωρακισμένων οχημάτων, καθώς και ένα όχημα που χτυπήθηκε από νάρκη. Δύο άλλα βίντεο από απροσδιόριστη κατεύθυνση δείχνουν ρωσικές τεθωρακισμένες μονάδες να εμπλέκονται με τις δυνάμεις του Κίεβου και κάποιες πρόσφατες ουκρανικές ηλικέ απώλειες. Ξεχωριστά πλάνα δείχνουν πλήγματα πυροβολικού εναντίον ουκρανικού εξοπλισμού κοντά στον Παχμούτ, στον Ντονιέτσκ και την καταστροφή ενός άρματος M55S που προμήθευσε η Σλοβενία κοντά στην Κρεμενάγια. Επιπλέον ένα βίντεο έδειξε ένα ρωσικό επιθετικό ελικόπτερο Mi-28NM οπλισμένο με πυράγλους Elmur Standoff ακριβίες που πετούσαν κοντά στο μέτωπο. Νωρί στις 14 Ιουλίου υπήρξαν επίση αναφορέ για μια ρωσική επίθεση με μια επανδρομένα αεροσκάφη αυτοκτονίας Τζέραν εναντίον στόχων υψηλή αξία των δυνάμεων του Κιέβου στην περιοχή Κρύβο ή Ρογκ. Βίντεο από την περιοχή έδειχναν κάτι που φαίνεται να είναι κρίξει και φωτιέ. Οι δυνάμει του Κιέβου, οι οποίε ξεκίνησαν την αντεπίθεσή του πριν από 40 ημέρε, εξακολουθούν να αγωνίζονται να επιτύχουν σημαντικά κέρδη στο έδαφο. Εν τω μεταξύ οι ανθρώπινες κυλικές απώλειες τους αυξάνονται. Παρ' όλα αυτά η αντεπίθεση θα συνεχιστεί πιθανότατα για πολιτικούς λόγους. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε και να λαμβάνετε πρώτοι όλες τις νεότερες εξελίξεις, κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας.